εκτός προγράμματος, να πούμε, Γιάννη, γιατί ήταν να συναντηθεί μόνο με τον υφυπουργό των ΣΕΝΤΑ, τον ΑΛ, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Θράκη. Αλλά η Γουέντι Σέρμαν, λοιπόν, τελικά συνάντησε και τον Ιμπραχήμ Καλίν, τον εκπρόσωπο του κυρίου Ερντογάν, που δείχνει βέβαια τη σημασία που θέλει να δώσει ο Τούρκος πρόεδρος στη συνάντηση που θα έχει στις 14 Ιουνίου με τον Μπάιντεν. Στη συνάντηση αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, συζητήθηκε φυσικά η ατζέντα, η ατζέντα που θα συζητηθεί μεταξύ του κυρίου Ερντογάν και του κυρίου Μπάιντεν. Ουσιαστικά θέλει ο Τούρκος πρόεδρος να στείλει το μήνυμα ότι τον ενδιαφέρει να βγει κάτι σε αυτή τη συνάντηση και ειδικά μάλιστα μετά από αυτή την επιθετική, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε, στάση της κυρίας Γουέντι Σέρμαν χθες, η οποία είπε ξεκάθαρα ή τάνει επιτάς, δηλαδή ή κάνεις αυτό Τουρκία στο θέμα των S-400 ή διαφορετικά εμείς αλλάζουμε στάση ως Αμερική. Ή τους στέλνεις πίσω δηλαδή στη Ρωσία τους πυράβλους ή τους βγάζεις εν πάση περιπτώσει εκτός της επικράτειάς σου. Αυτό απαιτούν οι Αμερικανοί. Ακριβώς αυτό. Επομένως γι' αυτό έστειλε το βαρύ πυροβολικό, θα λέγαμε, τον κύριο Ιμπραχήμ Καλίν στην κυρία Σέρμαν, προκειμένου να συζητήσει ο κύριος Καλίν ως εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου τη θέση της Τουρκίας και ίσως τι θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία. Μάλιστα. Θα το δούμε βέβαια τα αποτελέσματα στις 14 Ιουνίου. Τώρα, Μαρία, ποιο είναι το κλίμα εν ώψη της επίσκεψης Τσαβούσογλου στη Θράκη και στην Αθήνα? Τι λένε τα μέσα ενημέρωσης, τι συζητείτε στην Τουρκία? Η επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Ελλάδα είναι από τα πρώτα θέματα εδώ, Γιάννη, στην τουρκική επικαιρότητα και μάλιστα τονίζεται ιδιαιτέρως ότι ο Τσαβούσογλου θα επικεντρωθεί σε δύο θέματα στην Ελλάδα. Με αποδέκτες το μεν πρώτο θέμα να είναι το διεθνές ακροατήριο και το δε δεύτερο θέμα να είναι το εσωτερικό ακροατήριο. Το πρώτο θέμα είναι να εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα το ναι για μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για να φανεί εν ώψη της 14ης Ιουνίου ότι η Τουρκία θέλει το διάλογο με όσους έχει προβλήματα, θέλει λύσεις. Και το δεύτερο θέμα είναι η μουσουλμανική μειονότητα που θα θέσει ο κύριος Τσαβούσογλου, γιατί θα πει ενδεχομένως τη λέξη που θέλει να ακούσει το εσωτερικό ακροατήριο, δηλαδή τον προσδιορισμό τουρκικός. Ναι. Έτσι ακριβώς, για να αλλάξει την ατζέντα, Γιάννη, που ήδη έχει αλλάξει βέβαια, όταν βλέπουμε ότι ο τύπος προτάσει εδώ και δύο μέρες το τι θα πει ο Τσαβούσογλου για τη μειονότητα στην Ελλάδα. Γιατί χρειάζεται τώρα η κυβέρνηση Ερντογάν αλλαγή ατζέντας? Ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να την αλλάξει, δεν θέλει να την καθορίζει η μαφία και οι αποκαλύψεις της, είτε με εγγένεια τζαμιών, ανήμερα της μαύρης επετείου, της άλωσης και ανήμερα της επετείου της διαμαρτυρίας εναντίον του στο πάρκο Γκεζί, είτε με εγγένεια πύργων όπως σήμερα που φουσκώνουν βέβαια τα στήθη των πολιτών με εθνική υπερηφάνεια. Μάλιστα. Και μάλιστα παρά τα μηνύματα, Γιάννη, που του στέλνει η Αμερική για ανθρώπινα δικαιώματα, για μειονότητες κτλ. Η Γουέντι Σέρμαν το είπε. Η απόφαση είναι της Τουρκίας πια. Και ο Ερντογάν φαίνεται να αποφασίζει ότι δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τι λένε οι απ' έξω. Εγώ πρέπει να κερδίσω το μέσα τους ψηφοφόρους μου, άρα πρέπει να αλλάξω την ατζέντα. Μαρία.